Πάμε στο θέμα το οποίο το παρουσίασα πριν από λίγα λεπτά. Θα συνομιλήσουμε με μία κυρία η οποία ανεβαίνει στην ιστιοσανίδα της και δαμάζει τα κύματα. Το γεγονός ότι είναι 82 ετών δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Γερολυμάτου, ιδιότητα σέρφερ. Συμφωνείτε, κυρία Γερολυμάτου? Καλησπέρα σας, Νίκο. Συμφωνώ. Και μόνο το χαμόγελό σας, αρκεί για τον πρόλογο της συζήτησής μας. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Επαυτές πήγα και έκανα μια βολτίτσα, ήταν φανταστική. Πολύ ωραίος αέρας. Μια βολτίτσα δηλαδή. Το ευχαριστήθηκα με το σέρφι μου φυσικά. Μάλιστα. Σε ποια θάλασσα, πού πήγατε? Είναι εδώ, βρίσκομαι στην Κάτω Λιβαθό, πάνω από το αεροδρόμιο. Ναι. Και έχουμε μια πολύ ωραία παραλία, Μεγαλιά μας λέγεται, κάτω από το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς μας. Είστε... Και εκεί θα έχω σε κάτι φίλους, ναι, σε κάτι βιλίτσες, φυλάξει αποθήκη και μπορώ να το κατεβάζω ό,τι ώρα μου έρθει. Στο νερό και να κάνω τη βόλτα μου. Είστε, έχετε και τον εξής τίτλο. Τον τίτλο της γυραιότερης σέρφερ στον κόσμο. Σωστά. Έχετε της μπει... γυραιότερης. Της γυραιότερης, βέβαια. Ναι. Είστε και στο βιβλίο Guinness. Και αυτό το έμαθα, ναι, το 2019, κάπου 20 Οκτωβρίου, κάπου εκεί ήμουν στην Ελβετία. Ναι. Μου ήρθε μήνυμα στο κινητό ότι ήδη, κυρία Αναστασία, έχετε μπει σε αυτό το ρεκόρ. Έχετε μπει εκεί στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Να μου πείτε, ναι, πόσο πολύ αγαπάτε αυτό που κάνετε και πότε ξεκίνησε αυτό το χόμπι? Ξεκίνησε, λοιπόν, ήμασταν διακοπές στα Κανάρια Angel, στις Κανάριες νήσους, ναι, συγκεκριμένα στο Las Palmas, Playa del English, και βλέπω ένα σορβαδόρο, ήταν δύο μέρες πριν τελειώσουν οι διακοπές μας, να κάνει windsurfing ή πώς λεγόταν τότε, δεν ήξερα ακόμα ούτε καν. Και λέω, Χριστός και Παναγία, αυτό είναι που μου ταιριάζει, αυτό, αυτό. Έτσι θέλω να πετάω όπως τον ονειρευόμουν όταν ήμουν έφηβη ηλικία. Η ηλικία. Ακόμα, ότι πετούσα. Πάρα από βουνά και λαγκάδια. Λέω, τώρα είναι καιρό να το κάνω, τώρα που καιρό που είναι μεγαλώσαν τα παιδιά μου, άλλαξαν καιρικές συνθήκες, δηλαδή... Έτσι, θέλω να πω, της τσέπης, έτσι, για να μπορέσω. Και δύο-τρία χρόνια αργότερα μπόρεσα και αγόρασα ένα. Πάντως, εκεί στον Ατλαντικό ωκεανό έκανα την πρώτη δοκιμή μου, την πρώτη σορφάδα. Στον Ατλαντικό ωκεανό. Στήκουσα το πανί και έφυγα. Και έμεινε ο Γερμανός να τρίβει τα μάτια του που μου τον νίκιασε. Οπότε, εξ αρχής είχατε ταλέντο. Αυτό έπρεπε να κάνετε από τα πρώτα χρόνια της ζωής σας, φαίνεται. Και καθυστερήσατε, ναι, κάπως. Ναι, ακριβώς θα πρέπει να ήταν. Όμως πέταξα και με το ανεμόπτερο του γιού μου, αυτό το παραπεντάει. Και ναι, ήταν θαυμάσια. Πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή και πετάω ακόμα, όποτε μου δεθεί η ευκαιρία. Α, μάλιστα. Που κατεβαίνει ο γιος μου κάτω στην Κεφαλονιά ή στην Ελβετία που ζω, επίσης πετάμε μαζί. Κυρία Γερολυμάτου, η ηλικία βάζει φρένο στα όνειρα, πιστεύετε? Εμένα δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Νιώθω ακόμα, δεν ξέρω, μπορεί να έρθουν ερητίδες στο πρόσωπο τώρα τα τελευταία χρόνια. Δεν με πειράζει καθόλου, δεν με στεναχωρεί. Μπορώ και κάνω πράγματα τα οποία ούτε να τα φανταστώ, δηλαδή δεν θα μπορούσα όταν ήμουν νέα ότι θα φτάσω 82 χρόνια και θα είμαι ακόμα έτσι κοτσονάτη. Θέλει σωματική άσκηση, θέλει εξάσκηση, θέλει προπόνηση το χόμπι σας? Σίγουρα θα θέλει κάτι. Δεν μπορεί έτσι μπούμ να ξεκινήσεις τα 80 σου να κάνεις το σέρφι σου, έτσι. Αλλά όταν όμως το... Αυτό λέω στους νέους, να μην τα παρατάνε. Έχουν πολλά ακόμα να κάνουν και να δώσουν. Να μην τα παρατάνε, είναι κρίμα. Και πολλοί έχουν ξαναξεκινήσει εξαιτίας εμού. Έχουν ξεκινήσει ξανά τη διαδικασία. Ναι, βέβαια. Μπήκανε στη διαδικασία. Στην αρχή κολλάγανε και το πέρανε το δικό μου. Τους έδινα εγώ πάλι για να τους παρακινήσω. Κι όμως, πρώτα ήμουν ολομόναχη που έκανα γουρσέρφινγκ και τώρα έχει γεμίσει παραλία με σερφίστες.
Και οι γυναίκες και άντρες. Χαίρομαι τόσο πολύ για αυτό το πράγμα. Χαίρομαι. Και η πτώση, βέβαια, μέσα στη διαδικασία βλέπουμε και κάποια χαρακτηριστικά πλάνα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο δυσκολεύεστε όταν πέφτετε, όταν χάνετε την ισορροπία σας, να ξανασηκωθείτε πάλι. Είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα ψυχικών αποθεμάτων. Γιατί είδατε πως έχω πέσει στο νερό? Είδαμε ένα πλάνο, ένα δευτερόλεπτο, όταν βγαίνατε προς τα έξω, προς τα έξω. Μα είχε φοβερό αέρα εκείνη την ημέρα. Βέβαια. Έπρεπε να κάνω κάτι πλάνα, να βγουν αυτά εδώ τα πλανάκια, ναι. με τη φοβερή ταχύτητα και με ρίσκιο να χτυπήσει η φίνα από κάτω, γιατί είναι 55 πόντους. Υπάρχει κίνδυνος, μακριά. Κυρία Αναστασία. Δεν είναι κοντή η φίνα, ναι. Και υπάρχει περίπτωση όταν βγαίνεις και έχει τόσο πολύ κυματισμό, ναι. Να βρει η φίνα από κάτω και έτσι ρίχνει κάτω, έτσι. Υπάρχει κίνδυνος. Δεν μπορεί να κρατηθεί σε ένα τέτοιο χτύπημα, κατάλαβες. Κρύβει κινδύνους η διαδικασία, η προπόνησή σας, το χόμπι σας? Εγώ δεν βρήκα πουθενά, δεν νομίζω, δεν βρήκα πουθενά κάπου, πώς θα λένε, δυσκολία. Δυσκολία. Τα επόμενα χρόνια πώς τα φαντάζεστε, τι ονειρεύεστε? Όσο αντέχω, όσο μπορώ. Σήμερα μου έκανε πλάκα. Έχω ένα μάστορα και μου ζήτησε να πάμε να κάνω και εντοματισχυ θάλασσα. Θα το δεχόμουν βέβαια, αλλά βρε παιδάκι μου, θάλασσα είχε πάρα πολύ φούσκωμα. Πώς το λένε, ρεύματα, φοβερά κύματα. Εσκάγανε, θα μας έκανε και τους δύο κομμάτια. Του λέω, με τίποτα δεν σε πάρω στο νερό. Ναι, ρε μου, του λέω, με τέτοιο καιρό. Ωστόσο και το χειμώνα... Θα πρέπει να τον κίνω να πάω να τον πιάσω. Πώς να τον πιάσω, με τι? Δεν έχω και βεζινάκατο να πάω. Δεν είναι. Ωστόσο... Θα έρθει να κάνει σέρφινο όταν έχει φτιάξει λίγο καιρό, δεν είναι έτσι? Βέβαια. Ωστόσο και το χειμώνα, μάλιστα. Κυρία Γιατί Αναστασία... Γιατί όταν το επιτρέψω τότε θα έχω εγώ για την ευθύνη. Κυρία Αναστασία, και το χειμώνα δεν σταματάτε το χόμπι σας? Όχι. Προχτές είχαμε παίξει ρακέτες, κολυμπήσαμε. Βέβαια, μετά από μισή ώρα καταλαβαίνεις ότι έχεις μπει στα κρύα το νερό. Πρέπει να βγεις και λίγο έξω πάλι, έτσι δεν είναι? Για κάνεις και ένα τρέξιμο στην παραλία. Υπάρχουν απορίες των νέων? Σας σταματούν, σας θαυμάζουν στο νερό εκεί που δαμάζετε τα κύματα? Τι σας ρωτούν συνήθως? Τι ερωτήσεις σας απευθύνουν? Να είναι τώρα, δηλαδή το έχω ακούσει να το λένε νέοι άνθρωποι αυτό και να το διηγεί το ένα στον άλλο. Ρε εσύ, ξέρεις λέει πόση ώρα είναι αυτή έξω? Ένα τρίωρο λέει και κάνει κουσέρι. Και μόλις βγήκε έξω ήρθε και ζήτησε τι ωραία θόφοβη να παίξει ρακέτες. Και όταν με ρώτησε γιατί δεν κουράστηκες, θέλω λέω, να μολύσουν τα μπράτσα μου λίγο. Κατσουργάσανε, αλλάξουν φόρμα. Η αγαπημένη σας θάλασσα, αγαπημένη σας περιοχή για windsurfing ποια είναι? Σίγουρα από κάτω, αλλά υπάρχουν και πολλά ωραία μέρη. Έχω κάνει στο Σούνιο, έχω κάνει στη Λούτσα windsurfing. Θέλω να έρθω στην Κρήτη. Βέβαια. Εδώ να σας υποδεχτούμε και να καλύψουμε και ένα ρεπορτάζ, να σας γνωρίσουμε και από κοντά εκεί στην Νότια Κρήτη. Να το κανονίσουμε, έτσι. Βέβαια, να τώρα που γνωριστήκαμε. Να μην τόσο κερατάκος ο κοροβαιός, ναι, μας, ναι. Έχει εντάξει. Καταστρέψει, που να μην το πω. Εντάξει. Να φύγει, ναι. Μου ξανάρθει. Να φύγει. Εδώ στην Νότια Κρήτη υπάρχουν κάποιες περιοχές που είμαι σίγουρος θα σας αρέσουν πολύ και θα σας βοηθήσουν και με τους ανέμους εκεί να ανέβετε στην ιστιοσανίδα σας. Ναι, από τον Κακλαμανάκη ήθελα να πω, που είναι και κριτικός. Ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω, να τον δω αυτόν τον άνθρωπο και να του δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου για όταν σε έχει κάνει. Και από αυτόν έμαθα το εξής. Είχα μείνει χωρίς αέρα. Και μπόρεσα και γύρισα τραβώντας κουπί στον αέρα. Και βγήκα. Κυρία Αναστασία, ένα μήνυμα εδώ στους τηλεθεατές και ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Εγώ αυτό την βέβαια. Αγάπη μου σε όλη την Κρήτη. Το χαμόγελό σας. Αγαπώ παιδιά αφάνταστα. Αγαπάω όλα μας τα νησιά και εκείνα που είναι προς την άλλη μεριά, τέλος πάντων, ας το μην το πω τώρα. Και η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά να πράγματα. Να κάνουν το κέφι τους, να κάνουν το σπορτ τους, να μην το βάζουν κάτω ποτέ. Ξέρετε τι, να πω κάτι
για το έπαθλο που έκανα σκάλα κυλίνη, τα 18 ναυτικά μίλια είχα κάνει πέρυσι. Βέβαια. 26 Αυγούστου. Λοιπόν, κατά μέρα δυστυχώς η παρέα που είχα δεν μπορέσαμε να ξεκινήσουμε νωρίς, παρά αντί στις 8 η ώρα το πρωί φύγαμε στις 12 η ώρα, μετά τις 12 το μεσημέρι. Και όταν είχα φτάσει αρκετά έξω δεν είχα κόπηκε αέρας. Και έπρεπε να περιμένω μέσα στο νερό κάνα μισάωρο μέχρι που να ξαναβάλει αέρα και μου είχαν μείνει ακόμα 5 μίλια. Τα σκότωσα και εκείνο και έφτασα. Να το, και έτσι, μπράβο. Και παρακαλώ της Κυλλήνης ο δήμαρχος, ναι, να μου πει το χέρι, ξέρω εγώ, και να μας συγχαρεί ο άνθρωπος. Και τι μου είπε, έμεινα άναυδη. Κυρία Αναστασία, ξέρετε, λέει, τι καταφέρετε. Ξέρετε ότι αυτό ήταν καταγραμμένο από νέα παιδιά ως ακατάστατον και ήρθατε εσείς 81 χρόνο και να σπάσετε αυτό το ρεκόρ. Αυτό σημαίνει ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, αρκεί κάποιος να το θέλει, ναι, πολύ. Και τα σπουδαία πράγματα βρίσκονται στις μικρές ασχολίες και στα ασήμαντα. Συμφωνείτε σε αυτό? Δεν το άκουσα όλα αυτά που μου είπατε, κρίμα, αλλά... Αρκεί κάποιος να θέλει κάτι πολύ και θα το πετύχει. Δεν υπάρχουν δυσκολίες. Όπως και εσείς έχετε αφήσει στην άκρη την όποια ηλικία σας, ανεβαίνετε πάνω, ναι, στην ιστιοσανίδα σας. Ναι. Και να έρθω Κρήτη. Και να έρθετε Κρήτη, και να έρθετε Κρήτη. Να σας ευχαριστήσω πολύ, τους χαιρετισμούς μας. Χαιρετισμούς σε όλη την Κρήτη, να είστε ευχαριστώ, καλά, να είστε καλά. Να φύγει, να φύγει, να φύγει, να είστε καλά, το χαμόγελό σας αρκεί. Λοιπόν,